Πού είμαστε, λοιπόν, κάμερες εδώ. Λοιπόν, εγώ θα μείνω εδώ με την νεολαία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πανέμορφη Νάξο. Λοιπόν, κοιτάξτε το τέλειο τοπίο για να κάνεις γύρισμα. Μύρτο. Βρισκόμαστε στην πανέμορφη Νάξο για να παρουσιάσουμε το νέο, το ολόφρεσκο Hyundai Tucson υβριδικό. Το πρώτο υβριδικό της Hyundai που μάλιστα συνδυάζει πετρελαιοκινητήρα με 48V ηλεκτροκινητήρα. Ένα SUV το οποίο βρίσκεται σε επίπεδο κατηγοριών ανάμεσα στο Kona και στο Santa Fe. Kona by Hyundai. Αυτό που είχε κάνει η Μαριέτα Γαλανομάτη με τον κύριο Κώστα. Γεια σου Μαριέτα. Στην εμφάνιση μοιάζει όπως όλα τα σύγχρονα SUV της Hyundai. Δηλαδή η μάσκα η οποία αποπνέει ένα δυναμικό. Δείξε τη μάσκα παιδί μου. Τα-τάν. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, και έχουμε και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες μας παραπέμπουν σε αυτή την off-road έτσι, προσέγγιση του μοντέλου. Δηλαδή, μιλάμε για τις μπάρες οροφής, μιλάμε για τετρακίνηση την οποία θα ανακαλύψουμε αργότερα μέσα. Α, και διπλή απόλυξη εξάτμισης στο πίσω μέρος, χρωμιωμένη παρακαλώ. Ρε μανία με αυτό το κινητό. Καλά, θα σου πω κάτι, δεν θα τελειώσει η μπαταρία να σταματήσουμε. Έχω φορτιστεί. Ο Θωμάς δεν μπορεί να πει απλά ότι η Hyundai κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους κατασκευαστές σε κάθε επίπεδο, οπότε είναι λογικό. Ένα από τα πιο σημαντικά για αυτήν αυτοκίνητα, το Tucson, να εξοπλίζεται πια και με υβριδικό σύστημα. Η Hyundai εστιάζει στην αγορά της Ευρώπης και κατά συνέπεια στα SUV. Ένα δυνατό της χαρτί στην πορεία αυτή στο να κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά είναι και το υποφαινόμενο Tucson. Ας το κινητό ρε παιδάκι μου! Να στείλουμε μήνυμα στη Μυρτώ ότι λόγω στόχευσης στους Ευρωπαίους οδηγούς έχει δοθεί έμφαση στην οδηγική άνεση και τη δυναμική οδήγηση. Σωστό, βεβαίως. Λοιπόν, μιλάμε για προηγμένης τεχνολογίας κινητήρες οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα Hyundai Smart Stream. Γιατί γίνεται αυτό? Για να έχουμε καλύτερη κατανάλωση και προφανώς λιγότερη εκπομπή ρήπων στην ατμόσφαιρα. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση είναι και αυτό που έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Το υβριδικό Tucson, το οποίο χρησιμοποιεί έναν πετρελαιοκινητήρα 1600 κυβικών εκατοστών και έναν ηλεκτροκινητήρα 48V. Συνολικής απόδοσης 136 ύπων. Είναι δε τετρακίνητο, ενώ χρησιμοποιεί και εφτάρι αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Τέλος. Τελειώσαμε. Πάρ' το κινητό σου και πάμε να φύγουμε. Για το υβριδικό δεν θα πεις. Για ποιο? Για το υβριδικό. Σιγά τώρα που το κάτσε να πω για το υβριδικό. Έλα, πάμε. Έλα, Μάνο. Λοιπόν, για το υβριδικό, βεβαίως. Πρέπει για το υβριδικό. Το υβριδικό σύστημα αυτό, το οποίο θα σας το αναλύσω μόλις τώρα, να τα διαβάσω. Είναι λοιπόν το πρώτο SUV της μάρκας, της Hyundai, με υβριδικό σύστημα, καθώς συνδυάζει τους κινητήρες πετρελαίου με ένα ηλεκτρικό κινητήρα 48V. Λοιπόν, που περιλαμβάνει βέβαια μπαταρία λιθίου ιδιόντων 48V με ενέργεια κτλ. Γεννήτρια εκκίνησης, μετασχηματιστή χαμηλής τάσης, αντιστροφέα τάσης inverter, τα πάντα λοιπόν. Εκτός από την μπαταρία, εξοπλίζεται και με ένα ηλεκτρικό σύστημα 12V που συνδέεται μέσω του μετατροπέα στο 48V. Έτσι λοιπόν, κατά την επιτάχυνση, η μονάδα αυτή προσφέρει αυτόματα ισχύ από 4 έως 12 kW και ροπή έως 55 νιουτόμετρα στον κινητήρα. Για χαμηλότερη κατανάλωση βεβαίως. Κατά τη διάρκεια επιβράδυνσης έχουμε ανάκτηση κινητικής ενέργειας και η μπαταρία επαναφορτίζεται. Η κινητική ενέργεια δε του φρεναρίσματος μετατρέπεται μέσω της γεννήτρας σε ηλεκτρική ενέργεια και επιστρέφει στην 48V μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Hyundai στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έως και 11% με το χειροκίνητο κυβότιο. Το σύστημα λοιπόν έχει πλεονεκτήματα εντός πόλης κτλ. Και κατά την οδήγηση με ταχύτητα κάτω των 30 χιλιόμετρων ώρα ενεργοποιεί τη λειτουργία σβησίματος του κινητήρα. Και φυσικά εξοικονομείται γιατί όλο αυτό γίνεται πια υβριδικά, δηλαδή κινούμεθα με ηλεκτρισμό. Αυτά. Μπα, διαβάζουμε από κινητό. Κινητό τώρα. Καταρχήν μπερδεύτηκα με τόσες οθόνες. Το βάζω το κινητό στην άκρη. Ορίστε. Έχουμε εδώ μπροστά μας το καντράν 4,2 ιντζών οθόνη που μας ενημερώνει για τις διάφορες επιλογές μας. Και εδώ έως 8 ίντζες οθόνη έγχρωμη στο κέντρο του ταμπλό, η οποία είναι τα πάντα. Δηλαδή μέσα από εδώ βρίσκουμε χάρτες, μουσικές, συνδεσιμότητα με Apple CarPlay ή Android Auto. Βλέπουμε τα συστήματα ασφάλειας και προστασίας του οδηγού, τα οποία είναι πάρα πολλά. Εδώ θύρες USB εδώ και πίσω. USB. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπεις λοιπόν, έχει και το drive mode που επιλέγουμε αν θέλουμε να το κάνουμε πιο sport το αυτοκίνητο ή όχι. Διχρωμίες με δερμάτινα, εδώ βλέπεις το δέρμα.
δέρμα εδώ, κοίτα τι γίνεται, και ένα άνετο εσωτερικό για ταξίδια, βόλτες κτλ. Και πίσω 459 λίτρα ωφέλιμα για να φορτώσεις και εσύ και η παρέα σου και οτιδήποτε θέλετε, και φορτιστές και για τα κινητά και για τα πώς τα λένε, πάση περιπτώσει, και να πάτε να τα απολαύσετε σε εκδρομές. Επίσης, να στείλεις μήνυμα ότι το σύνολο των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού έχει ονομαστεί Hyundai Smart Sense και ότι υπάρχουν κάμερες και αισθητήρες για πολλές λειτουργίες. Ναι, με κοιτάς, αλλά δεν στέλνεις. Ναι, τα έχουμε πει όλα. Μια χαρά, μην ανησυχείς καθόλου. Είμαστε κομπλέ. Έλα, Μάνο, μισό. Τι πράγμα για το υβριδικό. Τα πούμε για το υβριδικό, βεβαίως, ναι. Μα τα έχουμε πει. Η δε τιμή για το υβριδικό Hyundai Tucson ξεκινάει από 24.990 ευρώ.